το που μπαίνουμε, δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε, ο Χριστός ήταν ένα παραμορφωμένο πλάσμα, ήταν πρισμένος παντού, είχε ένα κεφάλι τεράστιο, εξογκώματα από εδώ, τα χείλη του σπασμένα, ραμμένα και από μέσα και απ' έξω, η μύτη του σπασμένη, φουσκωμένη πάρα πολύ με χαρτομάντιλα, βαμβάκι μέσα, ραμμένη εδώ πέρα. Αυτό, ειλικρινά, αυτό που είδαμε, τρομάξαμε. Τους λέω, αυτός δεν είναι ο Αυγουστινός. Αυτό το πράγμα δηλαδή που βλέπω δεν είναι ο αδερφός μου. Χριστός και η Παναγία, ποιος του κάνει αυτά τα πράγματα? Και μετά ζητήσαμε να ενημερωθούμε, δηλαδή με το που τον είδαμε και περάσαμε αυτό το πρώτο σοκ, αυτό που είδαμε, και λέει στον πατέρα μου ο Αυγουστίνος, μπαμπά, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς, ξέρεις, μπαμπά, μην ανησυχείς, κάπως έτσι. Προσπάθησε να του πει να τον ησυχάσει. Φοβότανε για τον πατέρα μου. Βγαίνανε στην τηλεόραση και λέγανε γελία πράγματα, χτύπησε μόνος του, το χτύπησαν οι αναρχικοί, έπεσε σε ζαρτινιέρα. Τις γελιότητες, δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Βέβαια, ήρθανε μετά από μόνοι τους και γελιοποιηθήκανε, γιατί τίποτα από αυτά δεν ίσχυε και τα βίντεο το δείξανε και όλος ο κόσμος που ήταν εκεί και είναι μάρτυρες δικοί μας για το δικαστήριο και θα είναι δίπλα μας μέχρι και το τέλος. Δηλαδή, τι να σας πω, ήτανε το ότι τον χτυπήσανε, το ότι δεν σεβαστήκανε κανένα από τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Τον σπάσανε στο ξύλο, τον βρήσανε. Δεν τον πήγανε στο νοσοκομείο. Τον πήγανε στο νοσοκομείο μετά και τον φρουρούσανε. Του είπανε ψέματα. Ρωτούσε σε ποιο νοσοκομείο είμαι και του λέγανε στο Παπαγεωργείο και στο Παπανικολάου. Δηλαδή αυτά που έγραψε στο μήνυμα δεν τα φαντάστηκε. Τους ρώτησε εκεί τους φρουρούς σε ποιο νοσοκομείο είμαι και του λέγανε είσαι στο Παπαγεωργείου, έλεγε ο ένας, στο Παπανικολάου, έλεγε ο άλλος. Και τελικά ήταν στο γεννηματάς. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία, όλα αυτά δηλαδή για ποιο λόγο. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι κακοποίησαν τον Αυγουστίνο, υπηρεσιακά, έπεσαν στα μαλακά. Υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο σώμα. Γιατί δεν τους διώξανε, εγώ ειλικρινά απορώ, γιατί δεν τους διώξανε? Τι άλλο δηλαδή περιμένουν να τους δουν να κάνουν? Να τους δουν, όχι να πάει κάποιος να τους κατηγορήσει. Γιατί οι συγκεκριμένοι φαίνονται στο βίντεο να τα κάνουν αυτά. Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι μαρτυρούν ότι το σκοτώναν το παιδί στο ξύλο με τις χειροπέδες, ενώ φορούσε χειροπέδες. Το σηκώνανε πάνω και το χτυπάγανε και έπεφτε κάτω. Αν πάτε εκεί, εγώ έχω φωτογραφίες από όλη την περιοχή εκεί που είναι μέσα στο αίμα από τον αδερφό μου. Τα μάρμαρα γύρω-γύρω στην οικοδομή. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι, πέστε μου ένα λόγο να βρίσκονται στην αστυνομία ακόμα. Εάν θεωρείς τη βία δικαιολογημένη, τότε είναι πολύ εύκολο να θεωρείς δικαιολογημένη και την ένταξή σου σε μηχανισμούς που προάγουν τη βία. Η πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών είναι ταγμένη ωστόσο στην δημοκρατία και την νοημότητα. Είναι όμως γνωστό πως στην ελληνική αστυνομία υπάρχουν θύλακες που την ταυτίζουν με τη βία, με ακροδεξιές αντιλήψεις, αλλά και με αντιλήψεις που την θέλουν στρατοκρατική και με έλλειψη δημοκρατίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί που έχουν καταθέσει ακόμα και με το όνομά τους και στα όργανα της αστυνομίας ότι τέτοιοι θύλακες έχουν εντοπιστεί κυρίως στη Μακεδονία. Ο Παναγιώτης φόρεσε για μία ακόμη φορά τα πράσινα παπούτσια για τις ανάγκες του γυρίσματος. Δύο πράσινα παπούτσια που τον οδήγησαν στη φυλακή. Τον Μάιο του 2007 ο Παναγιώτης συνελήφθη γιατί φόραγε τα πράσινα παπούτσια. Δεν είχε κράνος, δεν είχε μαχαίρια όπως τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Φόραγε πράσινα παπούτσια που έμοιαζαν με τα παπούτσια κάποιου που είχαν δει οι αστυνομικοί να σπάει αυτοκίνητα. Σε τίποτα άλλο δεν έμοιαζε εκτός από τα παπούτσια. Και συνελήφθη χιλιόμετρα μακριά από το σημείο των επεισοδίων. Ήταν 5 το πρωί, ήμασταν στο πάρτι στην Πολυτεχνική. Ήταν ένα της ΠΑΣ που γινόταν και ένα του ραδιοφωνικού σταθμού, 1431. Κατά τις 7 τελειώσανε και τα δύο. Μαζέψαμε και λίγο έξω την αυλή για αυτά. Μας είχαν ενημερώσει πριν μια ώρα ότι είχαν αρχίσει κάτι επεισόδια και οπότε μαζέψαμε γρήγορα για να επιστρέψουμε να πάμε σπίτια μας, μην έχουμε προβλήματα. Μαζεύουμε και ήταν η ώρα 7 παρά και ξεκινάω να φύγω για το σπίτι μου, το οποίο ήταν το αντίθετη κατεύθυνση των επεισοδίων. Στη μία άκρη μας ήταν μίσος στο Πολυτεχνείο και στην άλλη άκρη θα γίνεται επεισόδια. Οπότε ξεκινάω να πάω για το σπίτι, με το που βγαίνω το Πανεπιστήμιο και περνάω την Εγνατία, με σταματάει ένας αστυνομικός και λέει, έλα μαζί μου, λέω, παρακαλώ.
Έτσι όπως ήταν μεταξύ μακριμάλες με μουσια, λέω, με κλέψουνε τώρα. Α, δεν πειράζει, δεν τα κάνουμε. Και λέω, και τι, μου λέει αστυνομία. Με πήραν λίγο στα 50 μέτρα και είχαν μαζέψει και άλλα άτομα. Μας πετάξανε κάτω, μας βάλανε χειροπέδι, μας φωνάζανε εκεί πέρα, μας λέγανε διάφορα που δεν πρέπει να ακούγονται. Σε κάποια στιγμή με κοιτάει ένας αστυνομικός, λέει, α, λέει, αυτός λέει να μην τα πράσινα παπούτσια. Με το πλακώ, εγώ αυτό λέω, τι λέει τώρα αυτό, ποια πράσινα παπούτσια. Ποιος ήταν. Και πράσινα άλλο, ε. Ναι, λέω, εγώ δεν καταλάβαινα. Οπότε τον βλέπω, με κοιτάει, μου λέει, τώρα θα δεις τι θα γίνει και για που μου έβριζες τη μάνα, μαλακισμένο και θα δεις τα πάθεις. Λέω, κάτι θα το παρεξηγήσω, αυτός θα καταλάβει την πορεία. Τώρα συνεχίζανε, τους όλους είχαν χτυπήσει κιόλας αρκετά. Δηλαδή, κάποιοι είχαν ανοιγμένες μύτες, ματωμένα χείλια, πρισμένα μάτια. Εγώ εδώ ευτυχώς είμαι τυχερός, δεν έφαγα ξύλο. Μου ζητάγανε να ομολογήσω ότι το έκανα εγώ και ότι για το δικό σου το καλό, γιατί θα σαπίσεις μέσα και θα σε φυλακεί. Και διάφορα τέτοια τα οποία είναι λίγο shocking. Πολύ ψυχολογική βία, δεν μπορώ να πω σωματική ότι υπήρχε. Δηλαδή, πίεση να σε κάνουν να ομολογήσει κάτι το οποίο δεν έκανε ουσιαστικά. Είχαν φτιάξει κάποιες ιστορίες στα media, δηλαδή εγώ τις άκουγα, βγήκε μία και λέει, δήλωσε ο φοιτητής ότι είναι αναρχικός και γουστάει να τα σπάει και είναι σημασμένος και λέω εγώ, ποιος, τι λέει, για μένα τα είναι αυτά. Αφού δεν τα πίστευα. Δηλαδή λέω, πού βγήκαν, πώς γίνεται τα λέει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δημοσιογραφική συνείδηση θέλει για να μην τα πεις αυτά. Τέλος πάντων, οπότε μας οδηγούν στη ΓΑΘ και εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν με άφηναν να έχω επικοινωνία με δικηγόρους ούτε με το σπίτι μου. Υπήρχε ένα βίντεο που έδειχνε τον κουκλοφόρο στην αγγελάκι να σπάει το αμάξι για να βάζει τη μολότο. Και έδειχνε ακριβώς την ίδια ώρα φωτογραφία εμένα να είμαι στο πάρτι. Δηλαδή υπήρχαν φωτογραφίες από δύο διαφορετικούς χώρους με δύο διαφορετικά άτομα την ίδια ώρα. Οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα να ταυτοποιήσεις ποιος ήταν ποιος. Μου λέει αστυνομικός, κάνει δύο γύρους. Λέω, εγώ θα θέλει η γυναίκα, μάλλον θα καταλάβω, δεν ήμουν εγώ και θέλει να δει καλύτερα να σιγουρευτεί. Οπότε γυρνάω εγώ, γυρνάω, λέω, σας παρακαλώ, κοιτάξτε με. Εντάξει, εγώ τρομαγμένος και σας παρακαλώ, κοιτάξτε με. Για να δείτε και θυμηθείτε ότι δεν είμαι εγώ, αυτός εκεί πέρα. Δηλαδή, κοιτάξτε με καλύτερα. Με κοιτούσε αυτή, με κοιτούσε, έγραφε κάτι, λέω εγώ, εντάξει, μάλλον θα με αφήσουν τώρα. Και όλοι περιμένανε όπως ήταν λογικό από τη στιγμή που. Υπάρχουν και τα βίντεο και φωτογραφίες και μπορεί καθένας να καταλάβει τι γίνεται, γιατί δεν είναι κάτι, δηλαδή θέλει πολύ μυαλό να καταλάβει τι γίνεται. Ότι είχε τελειώσει το θέμα και δεν θα είχαμε άλλα ντράβαλα. Και μαθαίνω μετά από δύο μέρες που περνάω εισαγγελέα ότι με περιγράφει στην κατάθεση με λεπτομέρειες που ένας άνθρωπος ο οποίος σε βρίσκεται σε επεισόδια, έτσι, δηλαδή με τη λογική σου να βάλει, ένας άνθρωπος όταν βλέπει έντονες καταστάσεις, δεν μπορεί να είναι ήρεμος και να παρατηρεί λεπτομέρειες. Και αυτή είχε γράψει. Χρώμα μπλούζας, χρώμα στα σχέδια της μπλούζας, η βερμούδα μου, τα παπούτσια μου, η κοτσίδα μου, πώς ήμουνα, ύψος. Δηλαδή λεπτομέρειες που και ήρεμος να είσαι δεν τις παρατηρείς σε έναν άνθρωπο. Και μας ανακοινώνει η εισαγγελία ότι αποφασίζει την προσωρινή κράτηση. Εγώ σοκαρίστηκα γιατί λέω δεν περίμενα κάτι τέτοιο να ακούσω και οπότε για κάνα πεντάλεπτο δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς είχε γίνει. Βρισκόμουν σε ένα χάος λιγάκι. Οπότε με παίρνουν από την ασφάλεια. Και μέσα σε 20 λεπτά είχαμε φύγει από τη ΓΑΘ, είχαμε φύγει από το μεταγωγόν με αμάξι της ασφάλειας. Σε 2,5 ώρες ήμουν στην Αυλώνα. Εσύ καταλάβεις μέσα στην πάση φυλακή. Εγώ ήμουν σε ένα χάος γενικότερα, δηλαδή δεν είχα καταλάβει τίποτα. Δεν μπορούσα να συντοπίσω. Ο Παναγιώτης παρακολούθησε και αυτός από την τηλεόραση τα μέλη της Χρυσής Αυγής να βιοπραγούν δίπλα στους αστυνομικούς και να μην συλλαβάνονται. Γενικότερα γιατί δεν συλλάβαν. Απλώς συλλάβαν κανέναν από αυτούς. Οπότε μου φαίνεται τρελό το γεγονός ότι 2008-2007 έχουμε πει πλέον στο 21ο αιώνα και συζητάμε ακόμα για βασικούς δημοκρατικούς θεσμούς και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που υποτίθεται έχουν κατοχυρωμένα εδώ και πόσα χρόνια. Αυτό είναι το πολύ τρομακτικό. Δηλαδή να προχωράμε μπροστά, γυρνάμε πίσω.